Λοιπόν, θέλατε, δεν θέλατε, με βάλατε και εμένα στη διαδικασία να κιτρινίσω. Ναι, δεν το ξέραμε το διακαή σου πόθο. Εγώ θέλω να μιλάω για μπάσκετ, αλλά με φέρατε σε αυτή τη θέση και δέχομαι να συμμετάσχω ναι, ναι, κι εγώ σε βάλαμε ένα, το πιστόλι στο κρότα σε ένα αυτό. Κίτρινο podcast. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω την αρχή που είναι ο τομέας μου, ο κίτρινος τύπος. Βεβαίως. Και θα ξεκινήσω και θα πω, light θα ξεκινήσουμε. Σε ποια ομάδα της Evolution θα έπαιζες? Εντάξει, δεν ξεκινάμε τόσο κίτρινα. Θα έπαιζα στους bowlers, στους young bowlers. Τα πάμε πολύ καλά με τα παιδιά. Φτάσαμε κοντά σε συμφωνία και για αυτό το καλοκαίρι. Τελικά όχι. Αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον, πολύ πιθανό, ναι. Τουν, τουν, τουν. Ποιος παίκτης της Evolution θα μπορούσε να βγει νικητής στο Survivor? Με διαφορά από τον δεύτερο, Γεωργίου Τσιγκουάνα Pacers. Είναι και αθλητικότατος και όσο ψυχάκες χρειάζεται. Οπότε θεωρώ θα είχε μια θέση στο βάθρο του συγκεκριμένου reality. Λοιπόν, αν όντως επιβεβαιωθεί η διασταύρωση μεταξύ Guana Pacers και Bulldogs, πόσες δημιουργίες ματ θα χρειαστούν για την ομαλή διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα? 2, 4, όλη η ελληνική αστυνομία. Όλη η ελληνική αστυνομία μαζί με το στρατό. Εντάξει, δεν θέλουμε να δυναμητήσουμε την ατμόσφαιρα, προφανώς. Δεν ρίχνουμε Ελλάδα στη φωτιά. Καμία τέτοια πρόθεση. Εμείς τίποτα, μόνο, έτσι, μόνο μπάσκετ. Κουβεντολόγιο που κάνουμε εδώ συναδελφικό. Ποια ομάδα θα επέλεγες να πάει μαζί σου διήμερο στη Μύκονο? Μόνο τους αλπινιστές. Εννοείται. Μάξι και φωτό, selfie και boomerang στο Super Paradise. Αλπινιστές. Καλά να περάσετε μακριά από εμάς αυτά. Εσύ που είσαι και γνωστός φασαίος, με ποιον θα επέλεγες να πάτε κάμπινγκ? Λοιπόν, επειδή μου αρέσει το ψάρεμα, θα έπαιρνα μαζί μου Fisherman. 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 Βασίλη Δουρακάκη, αμόκ. Να έχουμε και τίποτα να τρώμε, ξέρω εγώ. Το ακούω. Πες μου τώρα εσύ, μία προσωπικότητα της κατηγορίας, για Evolution μιλάμε πάντα, mm-hmm. που σπάει το γραφικό μέτρο μπροστά στο φακό. Αναστάσιος Καλπακίδης. Είναι και φίλος μου, αλλά ο τύπος με το που βγει στο φακό ξέρουμε ότι θα πει ή για διαιτητές ή για την ΑΕΚ ή ότι του φταίγαν τα στεφάνια και έκανε 0 στα 84. Δεν ξέρω. Τάσος Καλπακίδης. Κλειστό. Πού να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω περαιτέρω γιατί ξέρω ότι μετά την Κυριακή θα είστε τέταρτη, οπότε θα συνεχίσω. Πάμε παρακάτω. Παίκτη που θα έκλεβες από την Evolution για να έρθεις στους Linemen. Πρέπει να το έχω ξαναπεί αυτό και σε δηλώσεις και σε τέτοια. Κώστας Κυριάκου. Έφαγες και χιλόπιτα από ό,τι έμαθα. Έφαγα χιλόπιτα, τον ήθελα σε μια ομάδα που φτιάχνουμε τώρα. Συνεχίζω, στο Summer. Συνεχίζεις όμως, δεν πτώχισε. Όχι, όχι, δηλώνω μπασκετικά ερωτευμένος με Κώστα Κυριάκου. Ωραία, το ακούω. Πες μου τώρα εσύ, σοβαρή μπασκετική ερώτηση, ποια ομάδα θα στεκόταν στην Elite? Όπως είναι ή να ενίσχυε το ρόστερ? Ιδανικά όπως είναι, αλλιώς με τις λιγότερες δυνατές προσθήκες. Παραλίες. Παραλίες, στεκόντουσαν. Ναι, Σκόρδη, Ανδρεδάκης. Έχουνε κορμιά. Ναι. Στο δίνω. Διάλεξε έναν coach και φέρε τον στη θέση του Ηλίου του Χρόνη. Δύσκολο πολύ. Coach, sorry. Νομίζω θα έπαιρνα τον Κωσιβάκη. Από Hurricanes. Μόνο γιατί είναι σκακιστής. Έχει μια ηρεμία, είναι σκακιστής. Yeah. Έκανε τρομερή πορεία και πέρσι και φέτος. Mm-hmm. Θεωρώ γενικά τους Hurricanes ότι ειδικά πέρσι αλλά και φέτος τερματίζουν πολύ ψηλότερα από όσο περιμένανε όλοι. Εντάξει, θα κεράσει και καμιά ρακή φαντάζομαι, κριτικός γάρ. Ωραία. Στα σοβαρά, έτσι, Αντρέα μου. Γιατί για να πάει τους Λάιμεν λίγο παραπέρα σε κανένα Final Four, που είμαι σε κανένα τελικό, δεν μας νοιάζει. Ιρακές. Ερχόμαστε. Ωραία. Εγώ αυτό θα πω. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη κηδεία που έχεις δει να γίνεται φέτος στην Evolution? Μόνο βάση δυναμικότητας και όχι βάση παρουσίας του roster των δύο ομάδων, θα πω το Among Collectors. Ήτανε μεγάλη έκπληξη. Οι Collectors τότε ήταν στις πολύ χαμηλές θέσεις. Οι Collectors νομίζω με αυτή τη νίκη πήραν και ψυχολογία. Ήταν από τις νίκες που τους κράτησαν νομίζω και στην κατηγορία. Η Amok ήταν εκτός προγράμματος, καλός ή κακός. Χάσανε στο τέλος και νομίζω η μεγαλύτερη κηδεία που είδα και εγώ live
καθώς ήμουνα. Α, ήσουν. Ναι, ήμουνα στην κάμερα πάνω. Από τότε δεν έχω ξαναδεί αμόκ. Έχω φαχή από αγορίνα για να μαρκιώτη. Καλά πήγε. Θα πω αυτό. Λοιπόν, διαγωνισμός τριπόντων. Ένας εναντίον ενός. Διάλεξε. Να διαλέξω τον αντίπαλό μου, διαλέγω Mike Τσατάλη, ο οποίος πρόσφατα κιόλας, πολύ πρόσφατα, σε μάτς των Young Bowlers έβαλε 46 πόντους με 14 εύστοχα τρίποντα, ισοφαρίζοντας το στοιχειωμένο ρεκόρ του Γιώργου Σίνου της Χαβαλένθια το καλοκαίρι του 16. Οπα. Άλλο ένα του έλειπε και θα ήταν ο ρεκόρμαν. Τώρα είναι απλά στην ισοβάθμια. Και μόνο που ισοφαρίστηκε αυτό το ρεκόρ νομίζω ότι είναι... Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, ζουμερή. Oh. Ποιο προεδρικό τηλέφωνο σε καλεί και ακυρώνεις όλη την υπόλοιπη μέρα σου γιατί ξέρεις ότι θα μιλήσετε 535.000 λεπτά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η ερώτηση και πάρα πολύ εύκολη η απάντηση που θα σου δώσω, γιατί κάθε αρχή της σεζόν, κάθε μεταγραφική περίοδο και κάθε που συμβαίνει το οτιδήποτε και πρέπει να συνομιλήσω με τον Μάικ του Στεφανάκο, είναι μία ζωή και μία αιωνιότητα το κάθε τηλεφώνημα. Οπότε, Μιχάλη μου, θα πω εσένα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το κατακίτρινο podcast. Q&A πιο πολύ θα το χαρακτήριζα. Q&A, ναι, όπως θες, πες το. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο κατρακύλησες. Έχεις περάσει και χειρότερα. Θα επιστρέψουμε στα μπασκετικά πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.